Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Απόψε μια έκπληξη. Βρισκόμαστε στην Αθήνα. Βρισκόμαστε εδώ στην πλατεία του Μουντούρου, όπου είναι τα γραφεία των οικολόγων πράσινων. Όπως βλέπετε μαζί μας είναι και ο Μιχάλης Οτρομόπουλος, στέλεχος των οικολόγων πράσινων και ο πρώην ευρωβουλευτής μας. Σήμερα, Μιχάλη, είναι το ετήσιο συνέδριο των οικολόγων πράσινων, που θα γίνει εδώ σε ένα στενό δίκτυο πιο δίπλα. Τι περιμένουμε σήμερα, θα έχει προσέλευση, τι περιμένουμε? Είπαμε ότι το συνέδριο αυτό των οικολόγων πράσινων, που δημιούργηκαν τον Δεκέμβριο του 2002, είναι το τακτικό συνέδριο, τακτικό, που αναδεικνύονται τα όργανα, αλλά ταυτόχρονα εμείς λέμε ότι θέλουμε να είναι ένα συνέδριο ελπίδας και προοπτικής. Αποδείξαν οι οικολόγοι πράσινοι ότι στις αυτοδιοικητικές εκλογές πήγαν καλά. Όπου κατέβηκε η οικολόγος υποψήφιος, εκλέχτηκε, εκτός από μία περίπτωση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κοινωνική δυναμική. Εμείς στη Κεντρική Μακεδονία είχαμε 3,1% σε μια έκταση, με ένα πληθυσμό ενός εκατομμυρίου 800.000. Αντίστοιχα, τις επιτυχίες πήγαν σε άλλες περιφέρειες και δήμους. Βεβαίως, είχαμε ένα ατυχές αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές. Αυτό λοιπόν το ατυχές αποτέλεσμα προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε με αναδιοργάνωση, με ανανέωση του πολιτικού προφίλ, αλλά και της εκπροσώπησης των οικολόγων πράσινων. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα, κοντεύουμε να αρχίσει το συνέδριο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να το παρακολουθήσουμε και μετά να δούμε τα αποτελέσματα, να μας πεις τη γνώμη σου. Μάλιστα. Πάμε, φύγαμε. Έχει μπει σε διαβούλευση και ετοιμαζόμαστε να το παρουσιάσουμε ως δίκτυο εναλλακτικής διακυβέρνησης για την βιωσιμότητα, να παρουσιάσουμε τις θέσεις μας για τα απορρίμματα. Όπως ξέρετε, είναι κάτι ευρύτερο, ξεπερνάει τους οικολόγους πράσινους, είναι μια προσπάθεια να δώσουμε τη δυνατότητα συνδιαβούλευσης, διαμόρφωσης και σε άλλους εκλεγμένους κυρίως στην αυτοδιοίκηση, αλλά σε συγκεκριμένα θέματα και με στόχο να περιγραφούν, να αποτυπωθούν και να διακριθούν στην κοινωνία και στους φορείς συγκεκριμένες εναλλακτικές λύσεις. Το ζήτημα δεν είναι τα λάθη ή να μην κάνεις λάθη, αλλά να μπορείς να τα αναγνωρίζεις και επιπλέον να μπορείς να τα διορθώνεις ως άτομα και ως σύνολο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον βουλευτή μας στο Βέλγιο πια, τον κύριο. Μια και εκπροσωπεί το TDP, το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα, του δίνουμε αμέσως το λόγο και να πει δύο λόγια, χωρίς να έχει ακούσει τίποτα, θα δώσει την πιθανότητα και μετά να μιλήσει. Ως συνέδριος. Ευχαριστώ πολύ. Βουλγερίδης Χρήστος λέγομαι. Είμαι βουλευτής οικολόγων στο Βέλγιο, στις Βρυξέλλες, από το 1999. Ήμουν και υπουργός αυτά τα 5 τελευταία χρόνια στην κυβέρνηση των Βρυξελών και ήρθα εδώ σαν παρατηρητής για το EGP, το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Κόμμα. Επειδή βέβαια ενδιαφέρεται μια πολιτική παρουσία των οικολόγων και στην Ελλάδα, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου είναι πολύ επίγον, και για να δούμε πώς είναι η κατάσταση και πώς μπορούμε μήπως να βοηθήσουμε. Αυτό που θέλει βέβαια το Ευρωπαϊκό Κόμμα είναι να μπορούμε να κοιτάξουμε πώς μπορούμε σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, όπου η ανάγκη οικολογίας είναι πάρα πολύ δυνατή και σημαντική, πώς μπορούμε να είμαστε παρόν καλύτερα σε ένα πολιτικό επίπεδο. Ξέρουμε ότι η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη και δύσκολη, αλλά πρέπει κάπως μαζί να τα καταφέρουμε. Έτσι με προτείνω να το κάνω και εγώ με χαρά το κάνω, διότι και αγαπώ την Ελλάδα και την οικολογία, ξέρω πόσο σημαντική είναι. Νομίζω ότι η δική μου εμπειρία σαν πολιτικός εκλεγμένος και υπουργός μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον και σιγά σιγά να δούμε. Αλλά αυτό, κοντάω. Στο παρόν, ελπίζω να πάτε καλά. Ξέρω ότι η θέση σας είναι δύσκολη, διότι αντιμετωπίσατε πολλά εμπόδια, ότι η κατάσταση δεν είναι ξεκάθαρη να λέμε εντάξει, ξέρουμε πού θα πάμε και πώς θα πάμε και τι θα γίνει. Αλλά σας ευχαριστώ τουλάχιστον για την ενέργεια που δίνετε, διότι έρχεστε από λίγο παντού, δεν είναι και τόσο εύκολο να πάρετε από χρόνο σας για να δώσετε σε ένα κόμμα που, όπως το Οικολογικό Κόμμα, που δεν σας προσφέρει πίσω και, πολλά ενδιαφέρα και πολλά... δεν σας εμπιστεύει τίποτα, δηλαδή. Εσείς δίνετε ιδίως, δεν πιστεύω να παίρνετε κάτι. Και δεν το κάνετε για να πάρετε, το κάνετε επειδή πιστεύετε σε κάτι.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στην κοινωνία μας σήμερα δεν λειτουργούν όλοι με τον ίδιο τρόπο και έτσι θέλουμε να το τονίσω και να το αξιοθούμε μαζί μου. Να είστε καλά και να περάσετε καλά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει έτσι μία κάτι ιδιαίτερο που να κάνει, που να είναι αδύνατο να υπάρχει αυτή η παρουσία στο πολιτικό επίπεδο και στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι πρέπει να σκεφτούμε όλοι μαζί, το κόμμα πρώτα βέβαια, οι Πράσινοι Οικολόγοι, αλλά και με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Κόμμα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, τι πρέπει να αλλάξουμε στον εαυτό μας για να μπορέσουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Και οι πολίτες πώς μπορούν να μας κάνουν εμπιστοσύνη σε μια στιγμή όπου η ανάγκη αλλαγής την αισθάνονται πάρα πολλοί πολίτες. Πώς μπορούμε να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε για να πει ο πολίτης ότι αυτή η αλλαγή θα μπορεί να έρθει από τους οικολόγους. Αυτή είναι η ερώτηση, η μοναδική ερώτηση. Και εκεί πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί σοβαρά. Διότι είναι πάρα πολύ επίγον. Όχι για το κόμμα, αλλά για την πολιτεία. Για το Ευρωπαϊκό Κόμμα αυτό που είναι σημαντικό είναι να υπάρχει αυτή η παρουσία στο πολιτικό επίπεδο. Πώς θα γίνει θα δούμε. Προς το παρόν έχουμε ένα αντιπρόσωπο που είναι η Πράσινη Οικολόγη. Ναι. Η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πιο κριτική από χρόνια. Αλλά και στις χώρες όπου οι οικολόγοι είχαν μια δύναμη από χρόνια, η Γερμανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, υποχωρούμε. Διότι τα θέματα της οικολογίας υποχωρούν δυστυχώς μέσα στο κοινό, μέσα στο τύπο, στα θέματα που συζητούνται γενικά. Αλλά βέβαια η κατάσταση δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε. Στο Βέλγιο, εκεί που υποχωρήσαμε στις τελευταίες εκλογές, παραμένουμε να έχουμε περίπου 10%. Δηλαδή δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε με το κάτω από 1% που βρίσκεται στην Ελλάδα. Και έτσι η διαφορά παραμένει τεράστια. Εντάξει, δεν θα πάμε από το 0,8 ή 1% στα 10% απότομα, αλλά νομίζουμε ότι υπάρχει στην Ελλάδα η ανάγκη αλλαγής. Το πολίτης το ψάχνει, αλλά ο πολίτης ψάχνει και να έχει και εμπιστοσύνη σε ένα κόμμα. Και η ερώτηση, όπως το είπα στην αρχή, είναι πώς οι οικολόγοι μπορούν να παρουσιαστούν προς τον πολίτη, που να παρουσιάζονται σαν μία ψήφος εμπιστοσύνης, μία ψήφος που κάθε αυτού μπορεί να φέρει μία αλλαγή. Αυτό πρέπει να χτίσουμε μαζί. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο στην υπόλοιπη Ευρώπη το οικολογικό κλίμα κάπως το έχει πετύχει και αυτό μένει να πετύχουμε και στην Ελλάδα. Ναι, νομίζω ότι για να διατηρεί το 10% χρόνια, του από χρόνια προσπαθούμε να και προτείνουμε τους οικολόγους στην Ελλάδα να εφαρμόσουμε μερικά μέτρα που υπάρχουν και στα καταστατικά μας, ας πούμε, πώς λειτουργεί ένα κόμμα. Νομίζω καθένας πρέπει να παίρνει τις ιδέες εκεί που πετύχουν και εμείς μαθαίνουμε από τους άλλους. Καθένας πρέπει να μάθει και από τις ατυχίες και από τις εκεί που πετυχαίνουμε. Και έτσι ελπίζω και οι οικολόγοι να έχουν εδώ πέρα στην Ελλάδα αυτή την σκέψη και να λένε εντάξει, ας πάμε να δούμε και αλλού εκεί που καταφέρνουν κάπως τα πράγματα καλύτερα, πώς μπορούμε και εμείς να επηρεαστούμε και να κάνουμε και να πάμε προς το καλύτερο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι ο ιός της οικολογίας θα πιάσει και στην Ελλάδα. Πρέπει, οπωσδήποτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Χαιρόμαστε πολύ που είσαστε ένας Έλληνας που εκπροσωπεί που κάνει πολύ καλή δουλειά σε επίπεδο Ευρώπης. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στη δουλειά τη δική σας. Ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι στην περίοδο που διανύουμε η πολιτική οικολογία δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει επιτυχώς την κοινωνική πόλωση η οποία συνέβη μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης, από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και μετά. Όμως ως αιτήματα και απόψεις έχει ένα σταθερό, υπάρχει μια σταθερή ανάγκη από την κοινωνία να ασχοληθεί επιτυχώς και με τα προβλήματα του περιβάλλοντος αλλά και με όλες τις άλλες εναλλακτικές προτάσεις οι οποίες μπορούν να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Δηλαδή, παρά το στραβοπάτημα, ναι, είμαστε αισιόδοξοι ως χώρο της πολιτικής οικολογίας. Νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να ξεπεράσει την απεσιοδοξία του.
όχι γιατί υπάρχουν συνθήκες οι οποίες δικαιολογούν την όποια αισιοδοξία. Νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσει την απεσιοδοξία του, γιατί υπάρχει ανάγκη πια να την ξεπεράσει. Πρέπει με καινούργιες ιδέες, με καινούργιες προτάσεις να πλαισιώσει συλλογικότητες τις οποίες εμπνέεται και, ή να φτιάξει και συλλογικότητες καινούργιες. Νομίζω ότι η πολιτική οικολογία έχει αυτές τις προϋποθέσεις για να συλλέξει όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος δεν είναι ευχαριστημένος με την κατάσταση όπως εξελίσσεται, ούτε τρέφει και πολλές ελπίδες. Αυτό νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη ευχή που μπορώ να κάνω. Θεωρώ και ότι ο χώρος μας, η οικολογία, είμαστε αισιόδοξοι από φύση μας, γιατί έχουμε και τα βιολογικά προϊόντα που μας αρέσουν και μας γεμίζουν, έτσι. Οπότε νομίζω ότι ο κόσμος να εμπιστευτεί αυτό θέλει. Εντάξει, τα βιολογικά προϊόντα πια για κάποιους είναι πολύ ακριβά για να τα πάρουν δυστυχώς, αλλά πράγματι, οι οικολόγοι είμαστε αισιόδοξοι. Από πίσω μας. Εύχομαι λοιπόν αυτή η αισιοδοξία να μεταλαμπαδευτεί και στον κόσμο και αντιστρόφως. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, ονομάζομαι Καρολίνη Κρίστ, μένω στο Μόνιμο Λέσβο, στην επαρχία και σε ένα χωριό. Γεννήθηκα στην Καλιφόρνια και είμαι καθηγήτρια πανεπιστήμιο με θέματα οικολογία, φεμινιστικές σπουδές και πνευματικότητα. Για μένα, οι οικολόγοι πράσινοι έχουν τέσσερις αρχές, όχι μόνο ένα. Η βιωσιμότητα είναι το πρώτο που είναι η πράσινη πολιτική που λένε. Όμως η πράσινη πολιτική δεν είναι μόνο βιωσιμότητα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι και κοινωνική δικαιοσύνη, που σημαίνει ότι είμαστε αντί κάθε είδος κυριαρχία, αν είναι σε βάρος γυναίκας ή κάποιον άλλο. Και το άλλο είναι ότι είμαστε για μη βία, γιατί η κρίση αρχίζει από αυτό. Γιατί η Ελλάδα, πρόσωπο με πρόσωπο, δίνει πιο πολύ για όπλα από κάθε άλλο κράτος στην Ευρώπη. Και αυτό δεν είναι σωστό και αν μειώνουμε αυτό, δεν θα έχουμε κρίση. Κυρίες και κύριοι, την παρουσίαση του συνεδρίου των οικολόγων πράσινων, όπου θα κρίνει κατά πολύ το μέλλον της πολιτικής οικολογίας στη χώρα μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τη συνέχεια του συνεδρίου. Για να μας κρατήσουν έστω στο 088, δεν άντεξαν στις ευρωεκλογές. Αθρηστικά εμάς και το ψηφοδέλτιο του Νίκου του Χρυσόγειου, το ψήφισε μόλις 30% από αυτό το 088. Οι υπόλοιποι ήταν καινούργιοι ψηφοφόροι που μας ήρθαν από αλλού. Είναι μια ανάγνωση που χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου. Αν δεν αποθεθούμε σε αυτούς πρώτα τους ανθρώπους, δεν κάνουμε τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πού θα πατήσουμε γερά στα πόδια μας, πού θα επεκταθούμε. Και χρειάζεται να δούμε και τι σημαίνουν τα δύο άλλα πράσινα σχήματα με αξιώσεις πράσινου κόμματος που εμφανίστηκαν τους τελευταίους μήνες. Η εκτίμησή μου είναι ότι η βασική διαφορά ότι εμείς μπορούμε ακόμα να έχουμε αυτό με την παρουσία, ενώ αυτή δεν μπορούσε σε καμιά περίπτωση. Υπάρχει ακόμα ακροατήριο και πρέπει να εστιάσουμε όχι τόσο στη διακυβέρνηση, και γι' αυτή θα μιλήσω μετά, στις νεότερες εκλογές, όσο κυρίως το τι διαφορετικό έχουμε να προτείνουμε, αυτό το καινούριο που φέρνουμε στον πολιτικό διάλογο και που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να το υπερασπίσει κανένα άλλο κόμμα. Τελειώνω με μια ένδειξη λίγο παλιά, αλλά επίκαιρη. Στις πρώτες εκλογές του 12,
μια μεγάλη και έγκυρη περιβαλλοντική οργάνωση του ΒΒΕ είχε στείλει ένα ερωτηματολόγιο σε όλα τα κόμματα. Τους ρωτούσε αν δεσμεύονται για το ότι η κρίση δεν θα είναι πρόσχημα για εκτόσεις στο περιβάλλον. Απάντησαν μόνο δύο. Καταφατικά. Οι πειρατές και εμείς. Αυτό που χρειάζεται τώρα δεν είναι να πούμε μόνο ότι εμείς δεν κάνουμε εκτόσεις στο περιβάλλον, αλλά τους λόγους που οι προτάσεις, οι πράσινες, για το περιβάλλον, για τις σχέσεις του περιβάλλοντος με την οικονομία, για την αρχή κοινωνία, για την δημοκρατία, είναι περισσότερο επίκαιρες παρά ποτέ. Σας ευχαριστώ. Η διαπίστωση είναι ότι και στις ευρωεκλογές του 2014 συνέβη κάτι που ήταν, το διαπιστώσαμε και στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου του 2012. Δηλαδή, το ανέφερα και πριν, ότι είναι μια κινούμενη άμμος, οι ψηφοφόροι των οικολόγων πράσινων αλλάζουν προφίλ και φαίνεται για πολλούς να είμαστε κόμμα όντως της μιας φοράς. Αυτό σημαίνει αδύνατες ρίζες, αδύνατη σύνδεση δηλαδή με την ίδια την κοινωνία και τους πολίτες ως ψηφοφόρους. Έχει να κάνει με εσωτερικά ζητήματα, έχει να κάνει με την εκπροσώπηση, έχει να κάνει προφανώς και με τις θέσεις. Όμως βρισκόμαστε από το 2009 και σε ένα κλίμα κρίσης που όπως διαπιστώνουμε εδώ φαίνεται πως οι μεταλληλιστικές αξίες βρίσκονται στο ίδιο πιστοχώρηση. Φτώχεια, ανισότητα, η πολιτική διαμαρτυρία έχει ακραίες εκφράσεις, η πόλωση δεν εκφράζεται μόνο με τα μεγάλα ποσοστά των πράσινων και των μπλε καφενείων. Πόλωση υπάρχει και μάλιστα αυτή τη φορά διεμβολίζει τον χώρο που παραδοσιακά εξέφραζαν το οικολογικό κίνημα. Κώστας Διάκος, στέλεχος, παλιός στέλεχος των οικολόγων πράσινων και γενικά της οικολογίας. Η πολιτική οικολογία πριν, τώρα και μετά. Ποιο είναι το μέλλον της? Η οικολογία αυτή τη στιγμή περνάει ένα πολύ κρίσιμο στάδιο. Η έντονη πολιτική πόλωση, η οποία έχει διαμορφωθεί από την οικονομική και κοινωνική κρίση, αλλά και την κρίση αξιών, θέτει την πολιτική οικολογία ενώπιον των ευθυνών της. Στοιχεία τα οποία περιέχουν μέσα τη συνενετικότητα, την ανοχή στο διαφορετικό, τη σύνθεση σε απόψεις και σε δράσεις, είναι βασικά χαρακτηριστικά που τα έχει ανάγκη σήμερα το ελληνικό πολιτικό σύστημα για να μπορέσει να λύσει τα θεμελιώδη και ουσιώδη προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει μέσα από αυτήν εδώ την κρίση. Το συνέδριο των οικολόγων πράσινων αποτελεί αυτή τη στιγμή μια κρίσιμη καμπή στο πώς αυτό το πράγμα θα διοχετευτεί στην κοινωνία. Ευελπιστώ ότι θα τα καταφέρουμε, γιατί διαπιστώνω ένα καλό κλίμα μεταξύ των συνέδρων. Ο λόγος για τον οποίο δημιουργούνται τα δύο άλλα κόμματα είναι ότι τα πράσινα κόμματα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις ή απλά διαφορετικές προσεγγίσεις στις ίδιες απόψεις? Μην ξεχνάμε ότι για πάρα πολλά χρόνια αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν σήμερα τα άλλα δύο κόμματα ήταν μέσα στον ίδιο φορέα που ήμασταν και εμείς. Επομένως, σε γενικές γραμμές, η διαφοροποίηση δεν είναι μια διαφοροποίηση που έχει σχέση με τη βάση και την ουσία, αλλά έχει με τις αποχρώσεις τις οποίες είχε ο καθένας και οι οποίες σήμερα οξύνονται ακόμα πιο πολύ, επειδή ακριβώς η οικονομική κρίση επιβάλλει τέτοιου είδους επιλογές και ο καθένας προσπαθεί να διαμορφώσει την εκτίμησή του και την άποψή του πολλές φορές έντονα αντιθετικά με άλλους, ενώ δεν υπάρχουν οι διαφορές που κανείς θα ήθελε. Κύριε Καραμέρο, καταρχάς συγχαρητήρια για την εκλογή σας ως αντιπεριφερειάρχης και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ζωή Οικολογικά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Είμαστε εδώ στο συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων των Ετήσιων, που θα ήθελα έτσι τη γνώμη σας για το παρόν αλλά και το μέλλον της πολιτικής οικολογίας. Σε συνθήκες πόλωσης οι οικολόγοι πράσινοι υπέστησαν μια εκλογική ήττα, μπορεί να το πει κανείς και συντριβή. Είναι μια ευκαιρία επαναπροσδιορισμού του στίγματος, ούτως ή άλλως και ο τίτλος του συνεδρίου είναι Συνέδριο Ελπίδας και Προοπτικής. Και δεδομένων των συνθήκων, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία και για τους οικολόγους πράσινους και για τον κόσμο που πιστεύει στην πολιτική οικολογία να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις του με το χώρο, αλλά και το ίδιο το κόμμα τη θέση του στα πολιτικά πράγματα. Μάλιστα. Επειδή ακριβώς και στην προηγούμενη εκπομπή μας ασχοληθήκαμε με το θέμα της σύμπρασης ιδιωτών και δημοσίου για το θέμα των απορριμμάτων.
τόσο στην περιφέρεια Ιωνίων Ίσων όσο και στην περιφέρεια Αττικής, ακούσαμε με μεγάλη μας χαρά ότι υπάρχει πρόθεση από τη νέα διοίκηση να ακυρωθούν οι συμπράξεις με τους ιδιώτες που ήδη έχουν προκηρυχθεί. Ακούμε όμως ότι υπάρχει πολύ αντίλογο σε αυτό, υπάρχει αρκετή αντίφαση και αναρτιόμαστε αν τελικά θα καταφέρουμε να αποφύγουμε στην ουσία αυτό που θέλουμε να πούμε, είναι η καύση των απορριμμάτων. Η καύση των. Από τη στιγμή που εμείς μιλάμε για ένα τοπικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων, σίγουρα αυτή η προσπάθεια περνάει κυρίως από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, από τους Δήμους και δει τους 66 Δήμους της Αττικής που σε αυτούς απευθύνθηκε η επιστολή της Περιφερειάρχη. Θέλω να σας πω ότι μετά από περίπου 1,5 μήνα που βρισκόμαστε, πέραν των μισών Δήμων, περίπου 40 έχουν απαντήσει ήδη θετικά στη συνεργασία για ένα τέτοιο μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων. Με μικρά κέντρα διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών, με πράσινα σημεία σε επίπεδο μεγάλων Δήμων ή όμορων Δήμων. Υπάρχει βέβαια και το θέμα του περιφερειακού σχεδιασμού, που για να είμαστε ρεαλιστές, το ζήτημα του περιφερειακού σχεδιασμού περνάει κυρίως μέσα από την κυβέρνηση. Οπότε θεωρούμε ότι όπως οι συνθήκες οριμάζουν και δημιουργούνται τα τοπικά σχέδια διαχείρισης, κάποια στιγμή και ο περιφερειακός σχεδιασμός με μια αλλαγή και στην κεντρική πολιτική σκηνή θα είναι εφικτός για να είναι σε ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο από αυτό που σχεδιάζονταν μέχρι τώρα. Που ήθελε και την καύση και μεγάλα φορολογικά εργοστάσια και εκεί να καταλήγει όλος ο όγκος των απορριμμάτων σύμμικτος με ρήτρες για τους Δήμους και αύξηση των δημοτικών τελών. Κάτι στο οποίο είμαστε αντίθετοι και νομίζω ότι όλος ο χώρος της αριστεράς και της οικολογίας είναι αντίθετος. Απαντήσατε ακριβώς και την ερώτηση που θα έβαζα. Εσείς βάζετε τώρα μια σημείωση που έχει ενδιαφέρον. Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς προτιμάμε ο πόρος που είναι τα σκουπιδία, γιατί είναι ένας πλούτος, ένας πόρος και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπει εχθρικά ο πολίτης. Του ανήκει ουσιαστικά αυτό το οποίο έχει καταναλώσει και αυτό το οποίο βγαίνει. Θέλουμε να επιστρέψει τοπικές κοινωνίες. Αυτό είναι καλό να γίνει μέσα από τους Δήμους, από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως, αν υπάρξει κάποιος Δήμος, ο οποίος φέρει ένα σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των απορριμμάτων, που προβλέπει τη συνεργασία με κάποια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ή με κάποια άλλη οργάνωση, δεν θα ακυρώσουμε την ουσία του ζητήματος, που είναι εναλλακτικός τρόπος διαχείρισης, για το αν θα έχει ταμπέλα ιδιωτικό ή δημόσιο. Δεν είναι ταμπού τα ΣΔΙΤ, ούτε μπορούν να ακυρώσουν αυτό το οποίο πρέπει να γίνει όπως άλλες προσωπικές. Όμως το φαραγωνικού τύπου, έτσι, με μία λέξη να το πω όπως είπατε, σύστημα, είναι κάτι που ούτε η Δήμητο, ούτε η Δήμητο ζητήσανε. Δηλαδή. Ζητήσανε, από ό,τι μας είπατε, ναι μεν ΣΔΙΤ, αλλά μικρές κατασκευές με ανακύκλωση. Οι Δήμοι συνενούν σε αυτό οι περισσότεροι. Βέβαια υπάρχουν και Δήμοι, δεν είναι και 66, έχω την αίσθηση, τόσο πολύ θετική. Θέλω να σας πω όμως στις περισσότερες περιπτώσεις γιατί δεν γνωρίζουν πραγματικά ποιο είναι το εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης. Όχι, δεν γνωρίζουν γιατί δεν το έχουμε επικοινωνήσει εμείς, γιατί βλέπουν τα σκουπίδια εχθρικά. Ναι. Γιατί θέλουν εναλλακτική διαχείριση, αλλά δεν θέλουν να γίνεται στο χώρο τους. Θεωρούν ότι η διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών συνεπάγεται μικρές χωματερές αναπεριοχή. Νομίζω ότι υπάρχει ένα έλλειμμα ενημέρωσης. Υπάρχουν αιρετοί οι οποίοι δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους και με τις πράσινες πολιτικές. Εκεί είναι και ο ρόλος της περιφέρειας να συντονίσει, να κατευθύνει και να εξηγήσει τι ακριβώς είναι αυτό που σκεφτόμαστε εμείς για το θέμα της διαχείρισης στα σκουπίδια της Αττικής. Θα μου πείτε βέβαια υπάρχει και ένα ζήτημα για όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο το ζήτημα της Αττικής. Αλλά νομίζω ότι το τι θα γίνει στην Αττική είναι πιλότος και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το τι μπορεί να γίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην ξεχνάμε πάντως για να είμαστε ρεαλιστές και να μην είμαστε θεροβάμενες ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, όσο και αν λέμε ότι είναι ανεξάρτητη και ακομμάτιστη, αυτοί δε οι οποίοι έκρυψαν τις κομματικές τους ταυτότητες και κατέβαιναν με λευκό στις κάρτες του Υπουργείου Εσωτερικών, ξέρουμε ότι έχουν σε κάποιες περιπτώσεις στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση, για να μην πω και με τα συμφέροντα τα οποία ήθελαν το συγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό. Άρα δεν μας εκπλήσει η αδιαφορή ότι κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα, ξέρουμε ότι αυτό είναι προϊόν σκοπιμότητας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς τα συζητάμε όλα, τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Αμφισβητούμε την απόλυτη προσήλωση στις πολιτικές τις οποίες προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εγώ που βλέπω σαν προσωπική μου τοποθέτηση μια εξέλιξη, είναι ίσως θα πρέπει λιγάκι να αποστασιοποιηθούμε στο μέλλον και από το θέμα του κολλήματος στο νόμισμα το ευρώ, αν αυτό δούμε ότι έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνική μας δομή μέσα σαν χώρα. Και επίσης σαν προοπτική βλέπω μια αμφισβήτηση του μοντέλου της κοινωνίας το οποίο υπάρχει τώρα, στην πράξη,
με παρουσίαση μιας λύσης μέσα από τα οικοχωριά, όπου εκεί θα προτείνουμε μια διαφορετική κοινωνία με συγκεκριμένα παραδείγματα πώς εμείς βλέπουμε την εξέλιξη της κοινωνίας και κάτω από ποιες αξίες. Εγώ θα ήθελα να είναι λίγο πιο σαφής η τοποθέτηση στον κόσμο. Δεν θέλω να μας ηχαίει ο κόσμος με την οικολογική επιχειρηματικότητα. Θέλω να έχουμε μια σαφέστατη πολιτική τοποθέτηση και μια λύση με αμφισβήτηση και του καπιταλιστικού μοντέλου. Η ελληνική κοινωνία είναι απλούστατο σαν νιώθει σαν να κλείνει τα μάτια. Κρίση έχουν περάσει και άλλες χώρες. Και η Ισλανδία, βέβαια με το δικό της νόμισμα, και η Ιρλανδία, και η Πορτογαλία, και η Ισπανία, κάπως και η Ιταλία. Αλλά αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα είναι πρωτοφανές. Η αίσθηση που θέλουμε είναι να γυρίσουμε την κασέτα πίσω. Όμως δυστυχώς τα πράγματα δεν γυρνάνε. Και κυρίως αυτή η ψευδαίσθηση είναι που δημιουργεί ένα πρωτοφανές έλλειμμα στο δημόσιο διάλογο. Κανείς δεν μιλάει συγκεκριμένα, κανείς δεν μιλάει για το τι πρέπει να γίνει. Ένα από τα πράγματα που, επειδή νομίζω όλοι μας δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, θα πρέπει όλους μας να μας ενοχλεί, είναι το να κοροϊδεύουμε τους πολίτες. Λοιπόν, ρε παιδιά, όλο αυτό το όντως το απαξιωμένο πολιτικό προσωπικό που έχουμε, αλλά κάνουμε διαγωνισμό ποιος θα κοροϊδεύσει περισσότερο τους πολίτες, ποιος θα μιλήσει λιγότερο συγκεκριμένα για οτιδήποτε. Και αυτό το πράγμα δεν αφορά μόνο τους επαγγελματίες κοροϊδευτάδες σαν τον Βενιζέλο, αλλά συγγνώμη, αφορά και το ΣΥΡΙΖΑ. Το να λέει κάποιος ότι εγώ θα σκίσω τα μνημόνια το βράδυ των εκλογών με ένα νόμο και με ένα άρθρο, ακόμα τα λέει τουλάχιστον ο Λαφαζάρης, που θα έχει 30-40 βουλευτές στην επόμενη Βουλή. Αν αυτό το πράγμα δεν είναι κοροϊδία των πολιτών, δηλαδή δεν κοροϊδεύει τους πολίτες για να αποκτήσει την εξουσία, τι ακριβώς είναι. Και γι' αυτό λέω, η δεύτερη διάσταση μετά τη μεγάλη διάψευση είναι μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί που ακριβώς θα μπορούσε, πώς θα το πω, να ζυμώσει τον κόσμο που έρχεται μαζί του, να μιλήσει για τις άλλες αξίες, για τη βιωσιμότητα, για την δικαιοσύνη, για την ισότητα, δεν ξέρω τι άλλο, αρκείται στο να κολακεύει αυτιά και να λέει «Όχι, ελάτε μαζί μου, εγώ δεν είμαι με το μνημόνιο, θα ζήσουμε καλύτερα». Και ναι, διαφωνώντας με τον Κώστα Μίτση προηγουμένως, το θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι κίνδυνος. Και αν δεν είναι κίνδυνος για το αν θα έρθουν μετά οι ακροδεξοί, είναι κίνδυνος ναι και για την ίδια με τη χώρα. Η πολιτική οικολογία και στο παρελθόν και σήμερα αλλά και στο μέλλον είναι παρούσα και είναι ένα ολιστικό σύστημα πολιτικής αντίληψης. Ουσιαστικά η σημασία της είναι ισχυρή πάντα. Ιδιαίτερα τώρα, με την κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, με το μνημόνιο, το περιβάλλον, όπως και η οικονομία, αλλά και η κοινωνία, χτυπιέται πολύπλευρα και η πολιτική οικολογία μπορεί να δώσει ολιστικές απαντήσεις. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα η πολιτική οικολογία περνάει μια κρίση. Περνάει μια κρίση και λόγω της πρόσφατης ισοκομματικής κατάστασης που είχαν οι οικολόγοι πράσινοι, αλλά και λόγω των αποχωρήσεων κάποιων μελών μας. Στο μέλλον και από αύριο ουσιαστικά στοχεύουμε στην αναδιοργάνωσή μας και ουσιαστικά ο σκοπός μας είναι να ενεργοποιήσουμε όσο γίνεται τους πολίτες μέσα από το προγραμματικό μας διάλογο. Ουσιαστικά η δουλειά μας είναι να θέσουμε τις προτεραιότητες και να βρούμε απαντήσεις. Στόχος μας είναι και ουσιαστικά κέρδος θα είναι ο καθένας από εμάς να φανεί χρήσιμος στην κοινωνία και να μπορέσει να προτείνει λύσεις ρεαλιστικές, να στήσει στον τοίχο τους λαϊκιστές που υπάρχουν σε κάθε χώρο, και στην αριστερά και στη δεξιά και παντού. Και στόχος μας είναι, όπως είπα και πριν, η ενεργοποίηση των πολιτών. Αυτό μπορεί να προκύψει από όλους μας και μακάρι να προκύψει από όλους μας. Οι οικολόγοι πράσινοι, ευτυχώς οι οικολόγους πράσινους, έχουμε μείνει πάρα πολλά ενεργά μέλη, ενεργά στην κοινωνία, αξιόλογα στελέχη και πραγματικά πιστεύω ότι θα κάνουμε διαφορά. Εσείς είχατε την κοινωνία με το κίνημα Podemos, που είναι το αντίστοιχο των... στην Ισπανία, ε? Είναι στην Ισπανία. Είναι το... Δεν υπάρχει αντίστοιχο εδώ πέρα στην Ελλάδα. Α, δεν είναι κάτι σαν την κίνημα της πλατείας που λέγαμε... Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή έχουν
γίνει κόμμα. Έχουν γίνει κόμμα δύο μήνες πριν από τις ευρωεκλογές. Έχουν βγάλει ευρωβουλευτές. Και τώρα είναι η συνεργασία του να κατέβουν στις κεντρικές εκλογές, ουσιαστικά στις εθνικές εκλογές της Ισπανίας και στις τοπικές εκλογές. Λειτουργούν πάρα πολύ από τα κάτω, κινηματικά. Έχουν συνεχόμενη εβδομαδιαία δράση, συζητήσεις και πολύ αμοσοδημοκρατικά. Φυσικά και εκεί πέρα υπάρχουν κριτικές ως προς το πόσο προσωποκεντρικά μπορεί να λειτουργήσει αυτό το κίνημα κτλ. Αλλά μέχρι τώρα τα πάνε πάρα πολύ καλά και έρχονται πρώτοι στις δημοσκοπήσεις. Είναι νομίζω ένα παράδειγμα για μας. Άρα το μήνυμα είναι... Το μήνυμα είναι οι πολίτες να ενεργοποιηθούν και να λάβουν δράση. Ενεργούς πολίτες. Συμμετέχουμε σε ένα συνέδριο μετά από πολύ καιρό, μετά από πολλά προβλήματα που είχαμε στον χώρο της πολιτικής οικολογίας στην Ελλάδα. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Υπάρχει πρόθεση για συνένεση, για να πάμε με ομαλό κλίμα από εδώ και πέρα και να είμαστε παρόντες στις πολιτικές εξελίξεις. Πιστεύουμε ότι οι οικολόγοι πράσινοι έχουν μέλλον, γιατί έχουν μέλλον οι ιδέες τους και αυτά που εκφράζουν σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο για την προστασία των θεσμών, των δημοκρατικών θεσμών του περιβάλλοντος και της ζωής μας γενικότερα. Εγώ από την πλευρά μου σαν γιατρός και συμμετέχοντας στην ομάδα υγείας έχω να προσθέσω ότι οι οικολόγοι πράσινοι έχουν προτάσεις, ιδέες, λύσεις για προβλήματα που είναι πολύ οξυμένα τα προβλήματα της υγείας μέσα στην περίοδο αυτής της κρίσης. Έχουμε τοποθετηθεί και σε συναντήσεις, σε φόρουμ που γίνονται, σε σχεδιασμούς με άλλα κόμματα και οι προτάσεις μας έχουν εισακουστεί και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να ενσωματωθούν σε ένα πλαίσιο διακυβέρνησης, φαντάζομαι μιας επόμενης διακυβέρνησης που θα πάρουν πολύ σοβαρά τις προτάσεις μας για ένα ολιστικό μοντέλο υγείας που θα περιλαμβάνει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, τις δομές, ακόμα και εναλλακτικές θεραπείες ή την εναλλακτική ιατρική που αυτή τη στιγμή λείπει και από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και από τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπάρχει ένας κόσμος που θέλει μια προσπάθεια για μια καινούρια διακυβέρνηση σε προοδευτικό, με προοδευτικό πρόσημο, στην οποία οι οικολόγοι πράσινοι πιστεύω δεν θα είναι απόντες. Θα είναι παρόντες, θα ληφθούν υπόψη για μια διακυβέρνηση που θα είναι προς όφελος του πολίτη για να φύγουμε από αυτή την πολύπλευρη κρίση, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, που μας έχουν βυθίσει τα τελευταία 4 χρόνια με τις πολιτικές του μνημονίου. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική οικολογία είναι απαραίτητη να υπάρχει δυναμικά, πολιτικά και στα κινήματα. Τους λίγους μήνες που απήχαμε φάνηκε το αποτέλεσμα, πέρασαν ένα σωρό νόμοι που ήταν αντιπεριβαλλοντικοί. Όλες οι αποφάσεις που παίρνονται για το μνημόνιο είναι σε πλήρη αντίθετη κατεύθυνση με αυτή που θα θέλαμε αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Οπότε δεν ξέρω ποιο είναι το μέλλον. Πάντως η παρουσία μας πρέπει να είναι πάρα πολύ δυνατή και να μην κάνουμε ούτε βήμα πίσω. Δηλαδή, ανεξαρτήτως ότι συμβαίνει με το κόμμα των οικολόγων, πρέπει να μπούμε ούτως ή άλλως με τα μπούνια στην κοινωνία, στα κινήματα κτλ. Και να περάσουμε το τι σημαίνει η οικολογία. Είμαι σίγουρη ότι στους αγώνες θα είμαστε μαζί. Οπότε αυτό αυτή τη στιγμή έχει σημασία, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να είμαστε κρίσιμοι, γιατί τα τελευταία χρόνια, εκτός από την παρουσία μας στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν ήμασταν και τόσο χρήσιμοι αλλού. Και πρέπει να επικεντρωθούμε αυτός, να καταθέσουμε ουσιαστικές προτάσεις και λύσεις και παρουσία στα κινήματα. Αισιοδοξείτε ότι ώστε τώρα στις επόμενες εκλογές να πάει καλύτερα οικολόγοι πράσινοι? Από πλευράς δηλαδή ψήφων. Θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Υπάρχει ήδη μικρή άνοδο στα δημοψηφίσματα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε λίγο πιο αισιόδοξοι. Από την άλλη, από την αρχή του συνεδρίου είδαμε επιτέλους λίγη πολιτική κουβέντα που ήταν πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό. Τώρα βέβαια θα κριθεί και από το πανελλαδικό και από ποια θα βγουν τελικά τα όργανα, αν θα συνεχίσει αυτή η ενότητα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το στιγμιότυπο που είδαμε από το συνέδριο και τόσα στελέχη που μας είπαν την άποψή τους και ποιο θα είναι τελικά το μέλλον της πολιτικής οικολογίας. Μιχάλη, ποια είναι η γνώμη σου? Είχε επιτυχία το συνέδριο, νομίζω, μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε? Υπάρχει ένα κλίμα συσπήρωσης, ενότητας. Οι οικολόγοι πράσινοι και βεβαίως προσπαθούν
και αποδείχθηκε αυτό και στις εκλογές των οργάνων. Υπάρχει η ψυχή, υπάρχει η διάθεση, υπάρχει το υπόβαθρο, οι πολιτικές αναλλακτικές προτάσεις. Μένει να τα δρομολογήσουμε. Έχουμε εξοπλιστεί με θέσεις, με ευρύτατη πλειοψηφία, με ενωμένα όργανα και στο Πανελλαδικό Συμβούλιο και στη Γραμματεία. Και μένει πια να κάνουμε τη βουτιά στην κοινωνία. Η κρίση, το περιβάλλον της κρίσης, δεν ευνοεί ίσως την παραδοσιακή μας θεματολογία, υπεράσπιση της ποιότητας ζωής, του περιβάλλοντος, της υγείας των πολιτών, των δικαιωμάτων, νομίζουν κάποιοι. Όμως, εμείς πιστεύουμε ότι η οικολογία είναι στο κέντρο των απαντήσεων. Δεν είναι το παντεσπάνι της πολιτικής. Είναι η καρδιά, ουσία. Είναι μια ουσία και όχι ο χώρος που προτείνει εναλλακτικές λύσεις. Αν θέλαμε να λαϊκίσουμε, να χαϊδέψουμε αυτιά, θα υπερασπίζαμε κάθε είδος διαμαρτυρία όπως κάνουν άλλοι και τη ρουφούν σαν σφουγγάρι. Εμείς θέλουμε να είμαστε ο χώρος των εναλλακτικών λύσεων και αυτό το έχουμε αποδείξει. Μένει λοιπόν από εμάς να οργανώσουμε τη διείσδυσή μας μέσα από τους θεσμούς, μέσα από το δίκτυο εναλλακτικής διακυβέρνησης για τη βιωσιμότητα που απευθύνεται και σε πολίτες και σε ενταγμένους σε άλλους χώρους, ούτως ώστε μέσα από τη δράση μας στους θεσμούς και κυρίως στους δήμους και στις περιφέρειες να αναδείξουμε μια πράσινη ατζέντα εκείνη που πιστεύουμε ότι έχει ανάγκη ο τόπος. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, όπως ξέρετε, ο Μιχάλης Οτρωμόπουλος ήταν και συνεχίζει να είναι μία από τις ενεργές ψυχές της πολιτικής οικολογίας. Γι' αυτόν τον λόγο θέλω να σε συγχαρώ, Μιχάλη, πραγματικά για ό,τι έχεις κάνει μέχρι τώρα και να σε ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των Ελλήνων. Και να σου ευχηθώ καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια και χαρά.